Στα δικαστήρια Ιωαννίνων για να απολογηθούν οδηγούνται οι δύο από τους 6 συλληφθέντες για το άγριο περιστατικό οπαδικής βίας, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα. Ο 30χρονος τραυματίας νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του νοσοκομείου, δίνει μάχη για τη ζωή του. Νίκο Γιαπρακά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πριν από λίγη ώρα, οι δύο από τους 6 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφασιστεί αν θα προφυλακιστούν ή θα αφαιθούν ελεύθεροι. Πρόκειται για τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν πλημμυλαμματικού χαρακτήρα κατηγορίες, καθώς ήταν στο όχημα όπου δέχθηκαν την επίθεση από τα υπόλοιπα άτομα. Να σου πω ότι δεν υπήρχε ένταση σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Υπήρχαν γύρω στα 10 με 15 άτομα τα οποία βρέθηκαν εκεί προκειμένου να τους υποστηρίξουν στην δικαστική αυτή ιστορία, την οποία έχουν αύριο. Να απολογηθούν οι υπόλοιποι, μεγάλη τρίτη, οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στην μεταδοτική θεραπεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 30χρονος, ο οποίος έχει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, όπως λένε οι γιατροί. Ωστόσο, αισιοδοξούν, καθώς η κατάστασή του τα τελευταία 24 ώρες είναι σταθερή. Αναμένεται πάντως ο δεύτερος τραυματίας στις επόμενες ώρες να πάρει εξιτήριο, ο οποίος νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική εκτός κινδύνου.